μας στην αγορά, αλλά ρωτάνε οι φίλοι μας αν θα δοθεί κάποια παράταση, γιατί θεωρούν 30 Νοεμβρίου ότι είναι πολύ σφιχτή η προθεσμία, και τι θα γίνει και με άλλα προγράμματα για, για τις μικρομεσαίες και για τους επαγγελματίες. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό, λοιπόν. Ωραία. Καταρχήν, από την αρχή της κρίσης, πλέον μετά τις τελευταίες εκταμιεύσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα, η ρευστότητα στην οικονομία, γιατί το ερώτημά σας είναι πόσα χρήματα πήγαν στην πραγματική οικονομία, στις πολύ μικρές, τις μικρές, τις μεσαίες, αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις, υπερβαίνουν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. 9 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πιστωθεί και πλέον στους λογαριασμούς αυτών των επιχειρήσεων. Όλες οι επιστρεπτές προκαταβολές πέτυχαν. Θέλω να σας πω ότι πλέον έχουμε υπερβεί τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Απλά διευρύναμε τον κύκλο της τελευταίας επιστρεπτέας, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις και επιλογές της κυβέρνησης στο δεύτερο lockdown που είχαμε, που είναι και πάρα πολύ ισχυρό και εκτεταμένο. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχω διαθέσιμα, έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι χθες το βράδυ 380.000 επιχειρήσεις για περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς 320.000 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία λήγει την Δευτέρα. Να δούμε λίγο πώς θα πάει η διαδικασία. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και την επόμενη εβδομάδα και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, γιατί κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται διπλό έλεγχο από την ΑΔΕ. Και θα δούμε αν χρειάζεται να υπάρξει παράταση. Α, το αφήνεται ανοιχτό πάντως. Δεν το κλείνετε. Θέλω να σας πω ότι και στις προηγούμενες επιστρεπτές δώσαμε μια ολιγοήμερη παράταση. Αλλά όσο δίνεις ολιγοήμερη παράταση, τόσο θα πρέπει να ξέρει κάποιος ότι οι πληρωμές μετατίθενται για επόμενες ημέρες. Εντάξει, προκειμένου να το πάμε όσο παρατείνεις ένα πρόγραμμα. Σωστά. Αλλά πάντως θέλω να σας πω ότι με βάση τις εκτιμήσεις που είχαμε, νομίζω, και την πορεία που υπάρχουν, οι αιτήσεις που γίνονται, που είναι καθοδική η πορεία, ότι ουσιαστικά δεν είναι πολλές, βεβαίως ακόμα και μία να είναι, θα πρέπει να τη βοηθήσουμε την επιχείρηση, οι οποίες δεν έχουν μπει ακόμα στην πλατφόρμα της επιστρεπτέας. Το σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί ότι θα κρατήσουν το προσωπικό τους μέχρι και Μάρτιο του 2021. Άρα σημαίνει ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το προσωπικό αυτών των εταιριών, με δέσμευση των ίδιων των επιχειρήσεων, κάποιες από αυτές βεβαίως είναι ατομικές, θα διατηρηθεί μέχρι και το Μάρτιο, ευελπιστώντας ότι τότε θα είναι καλύτερη η κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Κύριε Υπουργέ. Στα άλλα προγράμματα, ολοκληρώνω σε μια πρόταση, στο ΤΕΠΗΧ, που είναι μέσω και του τραπεζικού συστήματος, δίνονται δάνεια σε επιχειρήσεις αυτή την περίοδο που δεν είχαν δανειοδοτηθεί μέχρι τώρα. Έχουν υπερβεί τα 16.000 δάνεια μέσω του ΤΕΠΗΧ και έχει ξεκινήσει να γίνεται εκταμείευση πόρων στον δεύτερο εγκυοδοτικό μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Τραπεζικό Σύστημα και την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που μας βλέπει αυτή την ώρα σχετίζεται με το θέμα της ρύθμισης των χρεών και μάλιστα των χρεών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι στα σχέδιά σας κάποια ρύθμιση 120 δόσεων ad hoc για αυτή την κατηγορία των χρεών και τι θα περιλαμβάνει, αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί δημοσιογραφικά το ρεπορτάζ μας λέει ότι υπάρχει ένα πλάνο. Το έχει αφήσει και ο ίδιος ανοιχτό. Σήμερα δεν έχω να σας προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη έχουμε νομοθετήσει. Υπενθυμίζω τους βασικούς άξονες. Όποιες οφειλές δημιουργήθηκαν μέσα στην περίοδο του κορονοϊού ουσιαστικά έχουν μετατεθεί από τον Απρίλιο του 2021 και μετά, όχι τον Απρίλιο του 2021, από τον Απρίλιο του 2021 και μετά, σε 12 άτοκες δόσεις, σε 24, με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Κάποιες απώλειες ρυθμίσεων που έγιναν στο μεσοδιάστημα, ρυθμισμένων δηλαδή υποχρεώσεων, έχουν πάει για το τέλος της περίοδου της ρύθμισης, είτε αυτές είναι 100 δόσεις, συγγνώμη, είτε 120, συγγνώμη, είτε 120 δόσεις. Άρα ουσιαστικά έχουμε λάβει μέτρα ακριβώς για να καλύψουμε τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μέσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Τώρα το θέμα των 100-120 δόσεων το σκέφτεστε, είναι μέσα στα σχέδιά σας? Δεν λέω θα το κάνετε αύριο, αλλά να το εξετάζετε τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Στο πεδίο της οικονομίας ακολουθούμε τις επιλογές της κυβέρνησης, τις ορθές επιλογές της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας προσθέσω κάτι με τα σημερινά δεδομένα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες η υγειονομική κρίση και ανάλογα θα αντιδράσουμε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, και στον προϋπολογισμό. Ο Υπουργός το αφήνει ξεκάθαρα ανοιχτό. Δεν το κλείνετε. Να σας πω κάτι.
Το αφήνεται ανοιχτό. Και είναι και καλό που το αφήνεται ανοιχτό, κατά την άποψή μου. Θα σας το πω διαφορετικά. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι εδώ για όσο χρειαστεί και για ό,τι χρειαστεί. Έχουμε χτίσει τα ταμιακά διαθέσιμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία. Αλλά όλα εξαρτώνται από την πορεία της υγειονομικής κρίσης. Σήμερα δεν έχω να σας προσθέσω τίποτα σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη έχουμε ανακοινώσει. Μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, μετά από τέσσερις μήνες, βλέποντας την κατάσταση στην πραγματική οικονομία, ανάλογα θα πράττουμε. Υπάρχει τρομερή αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα και την εξέλιξη υγειονομικής κρίσης. Να σταθούμε λίγο και στο θέμα της επιστρεπτέας ξανά, να δούμε αν θα την έχουμε και τον επόμενο χρόνο, το 2021 δηλαδή, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρετε, υπάρχει και κόσμος, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες που δεν έχουν μεγάλη επιχείρηση, που δεν έχουν τζίρο και μένουν εκτός επιστρεπτέας. Και αν θα είναι επιστρεπτέα 6 ή επιστρεπτέα 5, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Δεκέμβριο δεν θα δώσετε κάποια επιστρεπτέα, θα πάει το Γενάρη. Καταρχήν μπαίνει ο Δεκέμβριος, μέσα στην εβδομάδα. Σωστά. Και μου λέτε εσείς οι ίδιοι να δώσουμε παράταση στην 4. Ναι, αλλά. Άρα σημαίνει εκταμείευση μέσα στο Δεκέμβριο. Πρέπει να έχουμε εικόνα και της πραγματικότητας του πότε θα γίνει οικία, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, τι δεδομένα θα έχουμε για το Δεκέμβριο. Πρέπει να συνεκτιμηθούν αυτά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή θα συνεχίσει και το 2021. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και το συνολικό κόστος των μέτρων, το ύψος των μέτρων που προβλέπουμε πλέον για να βοηθήσουμε την κοινωνία, το τονίζω, την κοινωνία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2021, ανέρχονται στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, γιατί σας υπενθυμίζω. Ναι, είναι σημαντικό το πόσο. Πριν από ένα μήνα. Μην φύγουμε λίγο από αυτό, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Για να το διευκρινίσουμε. Επειδή όντως δίνεται πολλά λεφτά για τον Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο είχατε πει ότι θα δώσετε και για το μήνα Νοέμβριο, είχατε πει και θα δώσετε και για το μήνα Δεκέμβριο. Άλλο πότε θα κάνει ο άλλος την αίτηση, άλλο πότε θα τα πάρει τα χρήματα. Αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα από την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι για τον Νοέμβριο θα πάρουν οι άνθρωποι κάποια χρήματα και μετά θα έρθουν το Γενάρη να πάρουν κάποια χρήματα, πιθανόν για Δεκέμβρη-Γενάρη ή μόνο για το Γενάρη. Διορθώστε με αν έχω καταλάβει λάθος. Καταρχήν, δεν θα εκμεύσετε κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω μόνο με τα δεδομένα και με τις επίσημες ανακοινώσεις. Προφανώς υπάρχει σχεδιασμός της κυβέρνησης και για τον Δεκέμβριο. Αλλά ο σχεδιασμός αυτός, θα το επαναλάβω για δεύτερη φορά, ακολουθεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων στο υγειονομικό πεδίο. Παράδειγμα, μέχρι πριν από μία εβδομάδα, αν κάναμε τη συνάντησή μας την προηγούμενη εβδομάδα, ο σχεδιασμός ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Σωστά. Υπάρχει επέκταση μία εβδομάδα το Δεκέμβριο. Στο lockdown. Αυτό δεν πρέπει να συνεκτιμηθεί σε όλα τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε, είτε αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, είτε αφορούν ενίκεια, είτε αφορούν επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώ να σας πω ότι προφανώς τα παρακολουθούμε, τα συνεκτιμούμε, θα δώσουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία το συντομότερο δυνατόν. Σίγουρα η επόμενη επιστρεπτέα δεν θα περιλαμβάνει και τον Ιανουάριο. Αλλά δεδομένα του Δεκεμβρίου θα πρέπει να τα περιλαμβάνει. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι σημαντικό που διευκρινίζετε τώρα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στη Βουλή τις τελευταίες μέρες για το γεγονός ότι απορρίψατε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για να αυξηθούν οι δαπάνες και στην υγεία και στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων. Τουλάχιστον σας εγκαλεί γι' αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Αν ακολουθούσαμε αυτά που μας έλεγε η αντιπολίτευση από την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, σήμερα δεν θα μπορούσα να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν θα υπήρχαν οι πόροι για να δώσουμε στην πραγματική οικονομία. Δεύτερο σχόλιο είναι ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση ανακοινώνει κάτι, κάθε φορά που η κυβέρνηση προσθέτει μέτρα, κάθε φορά που η κυβέρνηση δίνει περισσότερους πόρους στην πραγματική οικονομία, πριν από λίγο το είπατε, έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και ουσιαστικά πλειοδοτεί, διπλασιάζοντας χρηματικά ποσά. Έχει χαθεί ο λογαριασμός στα μέτρα τα οποία εισηγείται κάθε φορά η αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση έρχεται και υλοποιεί παρεμβάσεις. Θέλω να σας πω συνεπώς ότι φέτος και του χρόνου τα συνολικά μέτρα που θα δώσουμε στην πραγματική οικονομία ανέρχονται στα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο είναι η πόρη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τόσα χρήματα θα πάνε στην πραγματική οικονομία. Και ναι, υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία, την έχουμε εξασφαλίσει και για το 2021, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα. Να χρειάζεται και στήριξη του κόσμου όμως. Χρειάζεται και στήριξη του κόσμου όμως, κύριε Σταϊκούρα. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, όταν έχει τα μαγαζιά του κλειστά και τις επιχειρήσεις κλειστές, πρέπει κάπως να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις. Να πληρώσει το ρεύμα, να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει τις οφειλές. Ωραία. Να σα απαντήσω αυτό το ερώτημα. Πάμε σε μια μικρή επιχείρηση. Το πρώτο πράγμα που ζητάει μια μικρή επιχείρηση είναι ρευστότητα. Ρευστότητα γιατί είναι κλειστή. Παρασχέθηκε η ρευστότητα. Οι περισσότερες ζητάνε να μην επιστραφτεί αυτή η ρευστότητα. Να είναι μία επιστραφή. Μιλούν για ένα δάνειο που τους δόθηκε επί της ουσίας. Γιατί βάζετε στο στόμα τον. Να το βάλουμε ολόκληρο. Λένε, δώστε μας χρήματα, αλλά να είναι επιδότηση, να μην είναι δάνειο. Σας λέμε και εμείς τι μας μεταφέρουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Προσέξτε, με το που μου θέτετε ένα ερώτημα και απαντάω. Εντάξει. Αυτομάτως πάτε και προσθέτετε και άλλα ερωτήματα. Η δουλειά μας είναι η Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, η δουλειά μας είναι να σας μεταφέρουμε τι λέει ο κόσμος. Σας αφήνουμε όμως. Ελάτε. Απαντήστε. Η δική μου όμως δουλειά είναι να βοηθάω την κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της κοινωνίας και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Άρα, στη ρευστότητα στην οικονομία ερχόμαστε και βοηθάμε ουσιαστικά. Πριν από λίγο μου είπατε ότι δόθηκαν πολλοί πόροι στην οικονομία. Τώρα μου λέτε, καλή είναι αυτή η πόρη. Αλλά να χαριστούν κιόλας. Όχι, όχι, δεν είπαμε ακριβώς αυτό. Είπα ότι δώσατε για την τέταρτη επιστρεπτέα τα 2 δισεκατομμύρια και επειδή δώσατε παραπάνω από ό,τι είχατε προϋπολογίσει, φαίνεται ότι ο Δεκέμβριος δεν θα έχει τα ίδια ποσά και πάμε όχι, για Γενάρη. Από λίγο μου είπατε, αυτό είπα. Δεν είναι από λίγο μου είπατε το 50% να μην επιστρέφετε. Άρα ουσιαστικά μου λέτε να χαρίζετε. Αυτό δεν το λέω. Το λένε οι άνθρωποι που είναι της αγοράς που λένε ότι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μα μισό λεπτό όμως. Θα το κάνετε αυτό. Το ετοιμάζετε αυτό. Όχι, δεν το ετοιμάζουμε. Είναι σαφές. Μιλήσαμε για 50% και η επόμενη επιστρεπτέα θα έχει πάλι 50%. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, γιατί ήταν ένα πολύ ουσιώδες ερώτημα πριν. Το κομμάτι συνεπώς της ρευστότητας το καλύψαμε. Mm-hmm. Και το καλύψαμε ικανοποιητικά. Και οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς το ανακοινώνουν αυτό. Δεύτερον, δεν πρέπει να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους αυτών. Στο εξωτερικό, κομμάτι της αμοιβής του εργαζόμενου το καταβάλει η επιχείρηση. Εμείς πήραμε πάνω μας και πληρώσαμε χθες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για το σύνολο των εργαζομένων και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων επί του ονομαστικού μισθού. Άρα το κράτος πήρε πάνω τους εργαζόμενους. Το ενίκιο που ζήταγαν οι επιχειρήσεις το μειώσαμε κατά 40%. Διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες βέβαια. Ότι κάνε... Οι ιδιοκτήτες. Καθίστε όμως. Μη μου αλλάξετε τα goal post. Όχι, εσείς βάζετε. Εσείς έχετε την μπάλα, Υπουργέ. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια τρίπλα. Ωραία. Μπορούμε να παίξουμε και άμυνα και επίθεση. Γιατί είσαστε και καλό στο ποδόσφαιρο. Έχω παίξει αντίπαλο του κ. Σταϊκούρα, να ομολογήσω. Αυτή τη στιγμή θέλω να έχω δώσουμε μια συνολική απάντηση σε ένα πολύ εύστοχο ερώτημα. Για πείτε μας. Άρα, ρευστότητα καλύψαμε. Εργαζόμενους καλύπτουμε. Ενίκιο καλύπτουμε. Φορολογικές ασφαλιστικές αναστολές, το είπαμε προηγουμένως, καλύπτουμε. Επιταγές καλύψαμε και χθες δημοσιεύθηκε και η υπουργική απόφαση. Άρα τα κάνετε όλα τέλεια, κύριε Υπουργέ, έτσι όπως μας τα παρουσιάζετε. Άρα έχουμε παρέμβει στο σύνολο των μέτρων και των περιοχών που οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας ζητούσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αντικείμενο θριαμβολογίας, ούτε ότι καλύψαμε το σύνολο των απολειών μιας μικρής επιχείρησης. Προφανώς το 2020 θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Τρίτο λοιπόν. Όπως και οι πρώτοι μήνες του 2021. Κύριε Σταϊκούρα. Αλλά ούτε θριαμβολογία, ούτε κινδυνολογία. Τρίτο lockdown αντέχει αποτύπωση... η χώρα και η οικονομία. Με ποια έννοια το λέτε? Τα δημόσια οικονομικά. Το λέω με την έννοια και για τα δημόσια οικονομικά. Όχι μόνο τα δημόσια, αλλά και για τα οικονομικά που αφορούν στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Αν σήμερα κλείναμε έστω και για μία μέρα μία επιχείρηση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είχε μία επίπτωση στην ίδια την επιχείρηση. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για εκτεταμένα lockdowns που κρατούν και μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα όσο επεκτείνονται οι περιορισμοί στην οικονομία, ήδη ευρύνονται, τόσο το κόστος και οι δυσκολίες για την κάθε επιχείρηση θα πολλαπλασιάζονται. Άρα είναι σαφές ότι στην πραγματική οικονομία το κόστος των lockdowns και όσο περισσότερο αυτά κρατούν, είναι όλο και πιο μεγάλο. Στο κομμάτι των δημόσιων οικονομικών, ναι, η οικονομία αντέχει, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει χτίσει στο μεσοδιάστημα τα ταμιακά διαθέσιμα με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού, ώστε να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όσο κρατήσει η υγειονομική κρίση. Θα το επαναλάβω. Το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι εδώ για ό,τι χρειαστεί και για όσο χρειαστεί. Και αυτό γιατί κάναμε τα κουμάντα μας
με νοικοκυροσύνη, όταν κάποιοι άλλοι μας ζητούσαν από το Μάρτιο Απρίλιο να τα δώσουμε όλα. Ναι. Λειτουργήσαμε με υπευθυνότητα και διορατικότητα. Πάμε, κύριε Υπουργέ. Άρα σας απάντησα, νομίζω, και στις δύο ενότητες. Πάμε να απαντήσουμε σε κανένα δύο-τρία μηνύματα των φίλων μας, των τηλεθεατών. Επίδομα... Στους ιδιοκτήτες. Ναι, ναι. Στους ιδιοκτήτες. Έχετε δώσει το 50% να επιστρέφετε. Στους ιδιοκτήτες. Είχαμε στην αρχή το συμψηφισμό με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Ναι. Δεν λειτουργήσε η πλατφόρμα όπως θα θέλαμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Ήρθαμε και το βελτιώσαμε αυτό. Μάλιστα, δίνουμε το ένα δεύτερο. Πιθανότατα θα το επεκτείνουμε και για τον Νοέμβριο, διότι πολύ απλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Για τον Νοέμβριο το έχετε κάνει, για το Δεκέμβριο λέτε. Ναι, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί, ναι, ανάλογα για με τα λεπτά. Για τον Νοέμβριο το έχετε αποφασίσει. Το ένα δεύτερο. Ναι. Και πιθανόν θα το επεκτείνουμε αυτό, αλλά θα το δούμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης, όπως λέω, στο υγειονομικό πεδίο. Πάμε, Υπουργέ, να απαντήσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να απαντήσουμε 2-3 μηνύματα φίλων μας. Στα ερωτήματα σας απαντάω. Που έχουν να κάνουν. Ναι, όχι, απλώς τώρα μας βάζουν και οι φίλοι μας. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και πόσο θα είναι το επίδομα για τα νοικοκυριά. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το τι καλύπτουμε. Δεν καλύπτουμε μόνο την κλασική μορφή θέρμανσης, αλλά καλύπτουμε και το φυσικό αέριο, καλύπτουμε και το υγρά αέριο, καλύπτουμε και τα καυσόξυλα, καλύπτουμε και τη βιομάζα πάλετ. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ερχόμαστε και καλύπτουμε μόνο ξύλα και τη βιομάζα, για τους ορεινούς όγκους με κατοίκους μέχρι 2.500 πληθυσμό. Και τρίτον, θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες η υπουργική απόφαση και θα ανοίξει πλατφόρμα μέσα στον Δεκέμβριο, έτσι ώστε να δώσουμε στον κάθε πολίτη κατ' ελάχιστο 80 ευρώ που δικαιούται, αλλά εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, δηλαδή στους ορεινούς όγκους, αυτό εκτιμούμε ότι θα είναι 600 με 700 ευρώ. Πότε θα πληρωθούν τα χρήματα? Είπαμε ότι θα υπάρξει προκαταβολή μέσα στο Δεκέμβριο. Άρα κάνουμε θα το λεφτά. Καλύτερο για να μπορέσουμε να πληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πέρσι και φέτος καθιέρωσε την προκαταβολή. Η προηγούμενη κυβέρνηση πλήρωνε τον Μάρτιο-Απρίλιο του επόμενου έτους. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι κρατήσαμε πολύ ανοιχτή την πλατφόρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα το πρώτο εξάμηνο του 20, με αποτέλεσμα όταν τελείωσε το πρώτο lockdown. Πολλά νοικοκυριά να πάνε στα χωριά τους και να έχουν γεμίσει τις δεξαμενές. Και τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση. Μάλιστα. Πάλι θα προλάβουμε μέσα στο Δεκέμβριο να υλοποιήσουμε την απόφαση. Για να είχαμε χρόνο να σας ρωτάγαμε μέχρι αύριο. Αν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεχόμαστε βροχή μηνυμάτων, κύριε Σταϊκούρα. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένος σε αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα σήμερα. Και όπως λέμε εμείς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κρίνονται και οι ερωτήσεις, αλλά κρίνονται φυσικά και οι απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πάντως ότι σε αυτά που συνήθως σας απαντάω, στα ερωτήματά σας, αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση τα υλοποιεί. Και τα υλοποιεί έγκαιρα. Θέλουμε ακόμα περισσότερα, Υπουργέ. Θέλουμε ακόμα περισσότερα. Εμείς αυτός είναι ο ρόλος μας. Άμα συμφωνούσαμε μαζί μας, θα ήμουν γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θέλω να σας πω κάτι. Ότι και εγώ θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δίνω πολύ περισσότερα. Μου επιτρέπετε να κλείσω με μια πρόταση που θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σύντομα, γιατί θα μας κόψουν. Αν το καλοσκεφτείτε, σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, δίνει μισθούς, δίνει συντάξεις, δίνει επιδόματα, δίνει ενισχύσεις και αποζημιώσεις με μειωμένα έσοδα. Διότι δεν λειτουργεί η οικονομία ή διότι έχουμε δώσει αναστολές. Άρα έχουμε πάρει στην πλάτη μας όπως οφείλουμε το σύνολο της κοινωνίας για να το στηρίξουμε. Τώρα έχουμε πολλά ερωτήματα που κάναμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού σύντομα και θα έχουμε και πάλι μαζί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ.